Γνωρίζαμε ότι το παιχνίδι που έρχεται με την ομάδα της Καβάλας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γνωρίζουμε όλοι επίσης ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η αλλαγή προπονητή μπορεί να φέρει θετικά πράγματα για μια ομάδα και το φοβηθήκαμε. Νομίζω όμως ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε διάθεση, πίστη και δείξαμε ότι θέλουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την νίκη που κάνανε, για την πολύ δύσκολη νίκη που κάνανε. Θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το ότι είχαν τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν ένα παιχνίδι που σας προανέφερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Προερχόμασταν από μία ήττα που κάποιοι από εμάς, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, χαρακτηρίζεται μία ομάδα ότι πηγαίνει εκτός έδρας και δεν μπορεί να παλέψει τα παιχνίδια. Είμαι πολύ τσαντισμένος γι' αυτό, να ξέρετε. Γιατί αν δείτε τις αντίπαλες ομάδες, παίξαμε με τις ομάδες που διεκδικούν όχι την είσοδο στην τετράδα, αλλά διεκδικούν την άνοδο στη Super League. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι μόνο εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και όλο τον κόσμο, να μην αδικούν τους ποδοσφαιριστές μου με τα λεγόμενά τους. Όπως είπε και ο κύριος Ανθουλάκης, με κάποια προσωπικά τους λάθη είναι η άποψή του, έτσι και εμείς με 3 λάθη στη Ζάκυνθο, χάσαμε ένα παιχνίδι. Αλλά λόγω του ότι δεν ήταν κανένας εκεί πέρα, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε ένα 3-0. Δεν δικαιολογείται. Και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου, αυτή τη νίκη θέλουμε να την αφιερώσουμε αποκλειστικά και μόνο στον πρόεδρο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά δίπλα μας και ο οποίος, παρόλο τις ήττες, και να τον ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά, παρόλο την ήττα με τη Ζάκυνθο, με στήριξε και όσο και αν σας ακούγεται περίεργο και παράξενο, με στήριξε και ψυχολογικά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα της Καβάλας, την έχω παρακολουθήσει. Όντως θα συμφωνήσω με τον Σίμω συνάδελφό μου, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου ότι η εικόνα της ομάδας ήταν εντελώς διαφορετική. Έπαιξε πολύ πιο ωραία, πολύ πιο καλά από ό,τι σε κάποια άλλα παιχνίδια. Μένουμε εδώ, κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι, χαιρόμαστε, πανηγυρίζουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι και έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με μια ομάδα που επίσης έχει στόχο όχι να βγει στη Super League όπως είπε και ο προπονητής της, ο οποίος Κατσαβάκης, αλλά πρώτα να σωθεί. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι πολύ ευχάριστο για μένα, τουλάχιστον σαν νέος προπονητής που είμαι, το ότι φύγαμε από τη ζώνη του κουρασμού, αν δεν κάνω λάθος, 9 πόντους. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους παίκτες μου και τους ευχαριστώ πολύ που είναι ποδοσφαιριστές μου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλος? 5-6 μέσα στη Λάρισα, μέσα στο Αλκαζάρ, και το 6 το θυμάμαστε πόσο γεγονός έχει έρθει. Εκτός έδρας ένας βαθμός, αδικεί την ομάδα σας? Βάσει εικόνας και βάσει αγωνιστικής παρουσίας και στην Κέρκυρα και στην Νίκη Βόλου, δεν θα μιλήσω για το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, γιατί δεχτήκαμε 3 γκολ πολύ γρήγορα από λάθη δικά μας. Το θέμα είναι όμως ότι πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε, παρόλο που και η Νίκη Βόλου και η Κέρκυρα είναι ποιοτικές ομάδες, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί και αν δεν είχε τόση ποιότητα ο αντίπαλος, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και άλλους πόντους και άλλους βαθμούς. Αυτά. Κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Νικούλη? Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η αλλαγή από την προηγούμενη αγωνιστική σε αυτήν εδώ την αγωνιστική, στη μείωση των λαθών
των ποδοσφαιριστών ή σε κάτι άλλο. Η εικόνα των ποδοσφαιριστών δεν άλλαξε. Γιατί και στο παιχνίδι στη Ζάκη θα έτσι ήμασταν, όπως ήμασταν σήμερα. Απλά εκεί πέρα τουλάχιστον οι συνάδελφοί σας, μάλλον δεν καλύψαν 100% το ρεπορτάζ και τις ευκαιρίες που χαθήκαν. Σας είπα ότι είπα την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ για την ΙΤΑ, για το 3-0. Πληρώσαμε τα λάθη μας. Δεν μας έκανε η μπάλα το χατήρι, τα κέφια, ήμασταν άτυχοι ή δεν ήμασταν τόσο στο στόχο μας. Δεν ήμασταν, πώς θα το πούμε. Συγκεντρωμένοι. Ναι, συγκεντρωμένοι και δεχτήκαμε αυτή την ΙΤΑ. Πάντως η εικόνα της ομάδας ήταν ίδια, να ξέρετε. Κύριε Μητρούση. Νομίζω ότι αφορά την τοποθέτηση του Σκούπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ξαναπέσει που παίρνει τη δεξιά πλευρά. Ναι. Στο δεύτερο μήκο του Κατήρι. Αυτό είναι λόγω της αξίας του Πρεσόπου, έτσι. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Υπήρχε. Υπήρχε ο Αντώνης ο Πούτας. Αυτό θέλω να πω. Απλά ναι, θα σας πω. Απλά σήμερα η αποστολή και η δεκάδα της ομάδος έγινε λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω σωματοδομής των αντιπάλων. Γιατί έπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική ο Αντώνης ο Πούτας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε.